ταλαιπωρία επικρατεί στους κόμβους της Αγίας Πελαγίας, όπου εκτελούνται έργα ασφαλτόστρωσης στο πλαίσιο του έργου κατασκευής κόμβων στο φωνικό δρόμο της Εθνικής Οδού της Αγίας Πελαγίας, όπου έχουν σημειωθεί δεκάδες δυστυχήματα και ατυχήματα. Το έργο πλέον βρίσκεται στην τελική ευθεία και θα παραδοθεί τον επόμενο μήνα. Επιτέλους οι κόμβοι τελειώνουν, είναι στην τελευταία τους φάση. Αυτό είναι ένα έργο αναπτυξιακό πνοής για την περιοχή μας, θα λύσει τεράστια προβλήματα ασφάλειας καταρχήν, αλλά και διευκόλυνσης πρόσβασης της περιοχής της Αγίας Πελαγίας γενικώς. Η ενημέρωση που έχω από τον ανάδοχο είναι το πολύ σε ένα μήνα, 40 μέρες το πολύ, θα παραδοθεί το έργο. Ολοκληρωμένο το έργο, τον κόμμα της Αγίας Πελαγίας. Αυτή η στιγμή γίνεται πάνω στην Εθνική. Πάνω στην Εθνική γίνεται ασφαλτόστρωση. Όπως πάμε για Ρέθμα, από Ηράκλειο για Ρέθμα, από τη δεξιά μεριά. Ναι, έχουν γίνει κυκλοφορικές ρυθμίσεις. Έχει στενέψει λίγο ο δρόμος, είναι διπλής κατεύθυνσης πάλι. Απλώς είναι στενός, είναι λίγο πιο στενός. Με το αναπτυξιακό αυτό έργο, οι συνθήκες ασφάλειας αναβαθμίζονται για δημότες και επισκέπτες. Επιτέλους ολοκληρώνονται οι κόμβοι της Αγίας Πελαγίας και είμαστε πάρα πολύ ευγνώμονες γι' αυτό, διότι είναι αγώνες πολλών χρόνων και αιτήσεις και των κατοίκων και των λουόμενων και των φορέων να τελειώσει πια αυτό το θέμα, διότι είχαν γίνει πολλά ατυχήματα και κάθε μέρα με κίνδυνο της ζωής μας κατεβαίνουμε για να πάμε στις δουλειές μας και για να κάνουμε τον μπάνιο μας. Το κόμμα της Αγίας Πελαγίας είναι όχι απλό σημαντικό, είναι θέμα ζωής και θανάτου για μένα. Είχαμε πάρα πολλά θανατηφόρα ατυχήματα εκεί πέρα. Στον επίμαχο δρόμο ολοκληρώνεται η κατασκευή δύο κόμβων επί του ΒΟΑΚ, ένα στην ανατολική πλευρά της Αγίας Πελαγίας και ο δεύτερος στη δυτική πλευρά στο ύψος της Αχλάδας. Ωστόσο, μεγάλο αγκάθι αποτελεί το κλείσμα του κόμβου της Αχλάδας με την ολοκλήρωση του έργου. Όταν τελειώσει το έργο, είναι ένας κόμβος όπως έρχεται από Ρέθυμνο για Ηράκλειο, που στρίβει ο κόμβος της Αχλάδας, ο πρώτος κόμβος που λέμε. Αυτός ο κόμβος βάσει μελέτης πρέπει να κλείσει. Εκεί πέρα υπάρχει τώρα πρόβλημα γιατί φορτώνουμε πάρα πολύ την Αγία με κίνηση. Η λογική είναι ότι αν υπάρχει θέμα ασφάλειας, πρέπει να κλείσει. Η λογική δικιά μας είναι του Δήμου να βρούμε τρόπο να γίνει καινούριος κόμβος από εκεί πέρα.